Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ στον καναπέ μας. Ξέρεις, εγώ βιάζομαι. Πρέπει το πλάνο να πηγαίνει γρήγορα. Γιατί βιάζομαι, δεν θέλω να αφήνω κενά. Βιάζεσαι, δεν βιάζεσαι. Καλώ στην Ανθή. Τι κάνει. Καλησπέρα, είμαι καλά. Τι κάνει. Χρόνια πολλά. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρόνια. Λέγαμε με τον Θανάση ότι είναι μεγάλη υπέρβαση και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι τέτοια ώρα εδώ. Γιατί λογικά. Τώρα εσύ αρχίζει η ώρα τη κατάκληση μετά από λίγο. Από τι 5 και μετά μπαίνει σε mood. Ναι, λογικά τώρα θα είχα ξυπνήσει και είναι η ώρα που συνέχισε. Α, κοιμάσαι το πόδι μου. Λίγο μόλις γυρίσω, ρε παιδί μου. Ναι. Πώς είναι το πρόγραμμα, τι ώρα ξυπνάς το πρωί? Ξυπνάω 4 παρατέταρτο, τώρα που αλλάξαμε ώρα, γιατί ξυπνούσα 3. Κάνουμε την εκπομπή, σύσκεψη, γυρίζω πίσω στο σπίτι, να μαγειρέψω κάτι, να φάω, ύπνο. Και λίγο. Το βράδυ, 9, 8, 8 η ώρα χτυπάει το ρολογάκι που λέει ετοιμαστείτε σιγά σιγά. Α, όντως. Και μετά, η ώρα κατάκληση, ναι, μετά το δελτίο ειδήσεων. Λένε ότι δεν συνηθίζεται. Κοίτα, εγώ θα σου πω ότι δεν συνηθίζεται. Ναι, δεν το λένε άλλοι, και άλλοι που κάνουν. Παρόλο που είσαι πόσο, 4 χρόνια τώρα. 4 χρόνια είμαστε στο Μέγκα. Ξυπνούμε 7. Ναι, ναι. Ναι, λένε ότι με βάρβαρο το λένε και άλλοι δηλαδή που κάνουν εκπομπές τέτοια ώρα, ότι δεν συνηθίζεται. Δεν συνηθίζεται, ναι. Πώς είναι το βλέμμα στα μάτια των άλλων όταν του λες ότι ξυπνάω 4, δουλεύω ή δουλεύω στην εκπομπή? Παθαίνω ένα σοκ, δηλαδή. Μου λέω, πώς γίνεται αυτό, πώς ξυπνάς. Είναι η πρώτη φορά. Σύμφωνα με τον Ρόμπιν Σάρμα, πρέπει να είσαι τώρα τουλάχιστον εκατομμυριούχος. Όσοι ξυπνούν στις 4, δηλαδή. Κάπου κάτι έχω κάνει λάθος εγώ. Και πώς είναι η κοινωνική σου ζωή? Τώρα κάνουμε απορία. Τώρα λίγο με περιόρισε, αλλά καταλαβαίνεις. Όλα αυτά σε ερωτήσεις. Ναι, φαντάζομαι. Ναι, είναι οι κοινές ερωτήσεις. Καθημερινές σταματάει, ρε παιδί μου, η μέρα στις 9. Τώρα που έχει καλοκαιριά είναι δύσκολο, γιατί ακούς έξω τον κόσμο, πηγαίνει η βόλτα, τρώει ένα παγωτό. Οριακά έχει νυχτώσει. Είναι μέρα. Δεν έχει, είναι μέρα ακόμα. Το χειμώνα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σαββατοκύριακο, ξέρεις, λες, θα δω φίλους, αλλά έχεις μπει σε τέτοιο mood, είναι το βιολογικό ρολόι έτσι, που και Σαββατοκύριακο κοιμάσαι πάλι. Γκρινιάζεις. Και ο Ιορδάνης δηλαδή αντίστοιχα. Γκρινιάζεται. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει να γκρινιάζω. Γιατί καλοκαιριάζει. Πού πάει η ζωή μας και τα ξυπνάμε κάθε μέρα. Κοίταξε, είναι και μια δουλειά τώρα το αντικοινωνική, το λέω εντός εισαγωγικών. Θέλω να πω, δεν μπορούν να σε καλέσουν σε ένα βραδινό γεύμα, σε ένα θέατρο, σε ένα. Βρε, με καλούν, αλλά δεν πάω. Φυσικά και δεν θα κάνει, θα πας μια φορά εξαίρεση. Το έχω πει, νιώθω κάποιες στιγμές μοναξιά. Δηλαδή είναι μοναχικός ο δρόμος σε ενημέρωση, αυτή την ώρα τουλάχιστον. Ναι, ναι. Να κάνετε ένα σύλλογο εκεί, στο Παπαδάκι. Πρωινό. Να κάνετε παρέα μεταξύ σας. Και να ζητήσετε αργότερα. Να ξεκινάνε εκπομπές αργότερα. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ. Είναι κάτι που αξίζει τον κόπο για σένα, όλο αυτό. Δηλαδή που είναι μια ταλαιπωρία σωματική. Και όλα αυτά που λέμε. Για να μην είμαι και αχάριστη, η αλήθεια είναι ότι πάντα αυτό ήθελα. Εγώ. Θυμάμαι όταν πήγαινα λύκειο και γυμνάσιο, έβλεπα κοινωνία ώρα Μέγκα, έβλεπα τη συγκεκριμένη εκπομπή και λέγα τι ωραία. Δεν ήξερα τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Αλλά πραγματικά νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που είμαι στη θέση που είμαι και κάνουμε αυτό που κάνουμε και είμαι με τον Ιορδάνη. Και πάτε και καλά. Και δόξα τω Θεώ.